Αυτό το μωρό 6 μηνών είναι ο μοναδικός επιζών από την Ισραηλινή επίθεση που ξεκλήρισε τη δεκαμελή οικογένειά του στη Γάζα. Στο κατεστραμμένο σπίτι της οικογένειας, ο χρόνος έχει παγώσει. Τα πιάτα με το φαγητό είναι ακόμα στο τραπέζι. Νεκρούς όμως μετρούν και οι Ισραηλινοί από τις ρουκέτες της Χαμάς που δεν έχουν σταματήσει να πέφτουν ούτε λεπτό. Από την περασμένη Δευτέρα, όταν ξεκίνησαν οι νέες εχθροπραξίες, έχουν χάσει τη ζωή τους 139 Παλαιστίνοι και 9 Ισραηλινοί, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά. Αυτές οι εικόνες από αγόρια 7 και 8 ετών να πηγαίνουν στις μάχες της Χαμάς κρατώντας αυτόματα όπλα προκαλούν σοκ. The ongoing military escalation has caused great suffering and destruction. It has claimed scores of civilian lives, including tragically many children. Ανάμεσα στους σημερινούς στόχους του Ισραήλ, το κτίριο που στέγασε τα γραφεία του Associated Press και του Al Jazeera στη Γάζα. Ήταν η Ισραηλινή απάντηση στις ρουκέτες της Χαμάς που είχαν χτυπήσει λίγο νωρίτερα το κτίριο όπου στεγαζόταν το κρατικό κανάλι Gan TV στο προάστιο Ramat Gan του Τελ Αβίβ. Ο πόλεμος όμως συνεχίζεται και σε διπλωματικό επίπεδο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου να απειλεί. Αναχουν αφήλε κολ ακόαχ. ואנחנו מוסיפים הרבה כוח בחתירה למגע וטיפול בפושעים ובמפגעים הללו. Ο Αμερικανός Υφυπουργός Εξωτερικών υπεύθυνος για τα θέματα της Μέσης Ανατολής, Χάντι Αμ, έφτασε στο Ισραήλ για να μιλήσει με εκπροσώπους και των δύο πλευρών σε μια προσπάθεια να φτάσουν σε μια ειρηνική λύση.